Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο 13 ο τεύχος του μυθικού Fiat 500. Τα βρήκα όλα Παρασκευή κανονικά στο περίπτερο. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό, και λίγο μετά θα δούμε και τα κόμμυξ και τα έντομα. Να ευχηθώ και σε όλου ένα καλό σου Πάλι έχουμε λίγα κομματάκια. Μόλι μία βίδα, δεν ξέρω. Έχω φέρει πάλι τα πάντα για να δούμε πού θα δουλέψουμε πάνω. Ελπίζω να κάνουμε λίγο παραπάνω δουλειά σήμερα. Δεν ξέρω, εδώ και αρκετά τεύχη. Φέρνω σχεδόν ότι έχουμε. Και θα δούμε. Φαίνεται πάλι, πάλι μα δίνει ένα τάση. Έτσι, τώρα για ποιο λόγο μα το δίνει το τάση για να γεμίσει το τέφο. Θα μπορούσε να μα το δίνει το τάση στα τέφια που θα έχουμε τι ρόδε. Βλέπω πραγματάκια εδώ πέρα, δεν ξέρω ακριβώ τι είναι όλα αυτά. Θα τα δούμε μέσα. Και τι θα χρειαστούμε πάλι για να δουλέψουμε πάνω. Λοιπόν, τι έχουμε επιχρωμιώσει, ιστορία και αυτά είναι οκ okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κυκλοφορητή. Α, πάλι στον κυκλοφορητή θα δουλέψουμε. Λογικά πάλι πάνω σε αυτό. Ωπα, ρε, όχι, ρε. Και στο σαμάν βλέπει. Τι έχουμε τάση, σημίζα κινητήρα, σώμα φίλτρο αέρα, φλαζωτή βίδα είναι ok Ρακόρ θέρμανση αέρα, καρμπυρατέρ και Αυτό είναι το καρμπυρατέρ. Οκ, okay, αλλά φαίνεται να κάνουμε και λίγο δουλίτσα και στο σασμάν. Και όπα ρε. Ε, έλα ρε φίλε, επιτέλου. Αυτό φαίνεται ένα ωραίο τεύχο. Φαίνεται να ενώνουμε πραγματάκια εδώ. Και αυτό τα φέρνω όλα. Τα φέρνω κάθε φορά όλα. Γιατί πώ και πώ περιμένω αυτό το τεύχο. Αυτό που είχαμε στο προηγούμενο τεύχο, δεν ξέρω αν βάζουμε κάπου σωλήνα. Αυτό φαίνεται να χρησιμοποιούμε... Οκ, okay, οκ. Okay. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, βασικά. Όχι, εκείνο δεν το χρησιμοποιούμε. Όχι ρε, πού σαν να το είδα να το βάζει κάπου. Ναι, εδώ. Σαν να το είδα να το βάζει εδώ. όντω και το σασμανάκι. Έλα, έλα. Τα περισσότερα που έχουμε... Ε, τόσο καιρό μα τα δει να τα βάζουμε κάπου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πριν φτάσουμε όμω στην ωραία συναρμολόγηση, επιτέλου ε, αυτή είναι <χει> συλλογάρα. Τευχάρα, ναι, εντάξει, όχι. Η συνάντηση με του αγοραστέ. Η ιστορία του Fiat <Isaiah> 500 και αυτά. Ωραία διαφήμιση. Κοιτάξτε πόσο μικρό ήταν. Δηλαδή σε σχέση με ένα παιδί. Γι' αυτό είναι και τόσο μικρό τα μάξι Εντάξει. Η σύγκριση τη ε, Λαμαρίνα. Πάνω δεξιά ένα test drive. Πόσο, πόσο μικρό φαίνεται ε, αυτό τα μάξι σε σχέση με έναν άντρα. Και στη γυναίκα δίπλα. Είναι έτσι πολύ μικρό ήτσικο γι' αυτό, αλλά εντάξει, θα είναι γλυκού ήτσικο και το μοντέλο μα λογικά. Μιλάνο Ταράντο, φωτογραφίε και αυτά. Ήταν η τιμή και η χωρητικότητα. Μπλα 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 και άλλη ιστοριούλα. Επιχρωμιό ισχυρία. Και, και κοιτάξτε το πόσο ήταν. Δηλαδή, παίζει να είναι πιο μικρό από ένα σμαρτάκι. Δεν ξέρω, ή πίσω ίσα με ένα σμαρτάκι του σήμερα. Τέλο πάντων, λοιπόν, ανοίξουμε τα κομμάτια μα γιατί σήμερα φαίνεται ότι θα κάνουμε ωραία δουλίτσα. τι οδηγίε καθάρι κοντά. Για να βλέπουμε λίγο καλύτερα τι έχουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούν λογικά και οι βίδε όπου είχαμε σε άλλο τεύχο. Οπότε τι έχω φέρει εδώ κοντά μου. Πιστεύω γιατί θα έχουμε σφίξιμο σήμερα. Ελπίζω τουλάχιστον και να μην κουμπώνουν αυτά τα κομμάτια έτσι χύμα πάνω. Το τάση το κρατάμε στην άκρη. Μα, το είχε και αυτό το τάση. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, εδώ πέρα που ποιο είναι αυτό το κομμάτι, το δύο μίζα κινητήρα, αυτή είναι η μίζα. Εδώ το καραμπιδρατέρ με τις ε, ωραίο, αυτά θέλουν λίγο προσοχή, δεν ξέρω σαν καλωδιάκια που είναι Εδώ έχουμε κάτι και εδώ ίσως φίλτρα ή ό,τι είναι αυτά Και μόλις μία βίδα, φλατζωτή βίδα όπως μας τη λέει Όπου τη χρησιμοποιούμε και στην αρχή αρχή νομίζω Γιατί ξεκινάμε από ό,τι βλέπουμε αυτό Και ερχόμαστε εδώ και κουμπώνουμε Α, ωραία εντάξει, πάλι έχει συγκεκριμένη οπή Βλέπετε δεν είναι στρόγγυλη, τελείως έχει αυτή την γραμμούλα, οπότε ερχόμαστε εδώ απλά και βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Μπαίνει αρκετά καλά, εντάξει θέλει και σφίξιμο, αλλά μου αρέσει όπως μπαίνει. Α, και πάνω εδώ θα κουμπώνουμε τίποτα από τα καλώδια που έχουμε. Δεν ξέρω, γιατί από ό,τι βλέπω, αυτά εδώ τα πυράκια σαν κεφαλέ που είναι εδώ. Μάλλον εδώ θα κουμπώσουμε κάποια καλωδιάκια. Ωπαρέ! Αυτό ήταν και αυτό ήταν κολλημένο από τη μάνα του. Ναι, βλέπετε. Ε, Όπω το τράβηξα να το βγάλω, δεν βγήκε το άλλο, βγήκε μόνο αυτό. Οπότε και αυτό ήταν έτσι από τη μάνα του συναρμολογημένο. Τέλο πάντων, έχει κουμπόματα τέτοια που είναι καλά κουμπωμένο. Αλλά το φοβάμαι λίγο. Τέλο πάντων, κι αυτό το βάλουμε μια καλά με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί κάποιο να το βάλει λάθο. Έρχεται η ώρα απλά να βιδώσουμε αυτή τη βίδα, τη φλατζωτή βίδα όπου μα δίνει σε αυτό το τεύχο. Οπότε μετά θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον αυτέ που μα είχε δώσει. Ε, που μα είχε δώσει λίγο παραπάνω προσοχή όπω τα πιάνουμε, όπω τα πιέζουμε εδώ. Γιατί όλα τα βλέπετε πω είναι κρατημένα και θέλει πάρα πολύ προσοχή ε, να μην σπάσουμε κάτι. Δεν θα το σφίξω παραπάνω. Έστω ε, έχει ένα τζόγο, αλλά επειδή είναι στο δεύτερο. Οπότε τώρα αν κάποιο το θέλει λίγο καλύτερα, μπορεί να βάλει και λίγο κόλλα μοντελισμού εδώ. Γιατί αυτό το κομμάτι βγαίνει και το ανακαλύψαμε εντελώ τυχαία. Λε να το κάνουμε, ή όχι ακόμα. Μήπω μα χρειαστεί να. Δεν νομίζω να χρειαστεί κάτι. Θα δοκιμάσω τώρα να του βάλω λίγο κόλλα μοντελισμού εκεί, γιατί δεν το θέλω έτσι. Δεν θα βάλω πολύ. Α, βασικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την άλλη. Όχι την έξτρα φίντα και καλά, για να μπα και πιάσει καλύτερα την cement, σεμέντ. Την κανονική σεμέντα. Να το βάλουμε λίγο εδώ, Μπα και πιάσει λίγο καλύτερα. Α, μάνα, τώρα έβαλα πολύ και έβαλα και έξω. Οπότε από έξω ήθελα να την πάρω λίγο ναι, για να μην το, το λιώσει σε σημεία όπου δεν θέλουμε και να μην φαίνεται. Θα κάνει δουλίτσα. Άμα είναι ABS πλαστικό, δεν θα κάνει και τόσο δουλίτσα. Αλλά τέλο πάντων τώρα την έχω βάλει εγώ εκεί λίγο. Είναι κάτι έξτρα αυτό. Δεν χρειάζεται να το κάνει κάποιο. Τώρα εγώ ήθελα να το κάνω. Μπα και πιάσει λίγο καλύτερα. Και από την ώρα που σφίξαμε αυτή τη βίδα, μήπω αυτό άνοιξε λίγο παραπάνω να, το, να την ξέσφυγε για λίγο. Ναι, επειδή μάλλον σφίξαμε αυτή τη βίδα, έκανε το άλλο να ανοίξει λίγο παραπάνω. Τώρα θα την ξανασφίξω. Ε, εντάξει, γιατί είχε δύο κομμάτια να ενώσουμε. Μ, παίζει και να κάνει δουλίτσα. Αυτό δεν ξέρω, παίζει και να κάνει λίγο δουλίτσα η κόλλα. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε εδώ. Βάλαμε αυτή τη βίδα μόλι. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε αυτό το κομμάτι για την ώρα και παίρνουμε τον κυκλοφορητή, όλο το σύστημα που έχουμε φτιάξει εδώ και κουμπώνουμε αυτό πάνω. Αν βλέπω καλά, α και αυτό έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει. Γιατί βλέπετε έχει μια πιο λεπτή, μια πιο μικρή οπή και μια πιο μεγάλη οπή. Έχει λίγο πιο φαρδιά τρύπα εδώ και λίγο πιο μικρή κάτω. Οπότε το ίδιο κάνουμε και εδώ. Αν δείτε τα πυράκια που έχει μέσα, ή οδηγοί έχουν διαφορά. Το κάτω, τουλάχιστον όπω το κρατάω εγώ, είναι λίγο πιο λεπτό από ό,τι το πάνω. Οπότε και αυτό έχει συγκεκριμένο συγκεκριμένη θέση που θα μπει Έλα ε, Ναι φαίνεται να μπει και Θέλει μήπως, λίγο πιο καλό πάτημα ή θα το σπάσουμε Νομίζω δεν θα το βάλω Δεν θα το πιέσω άλλο Μήπως καθόταν λίγο πιο καλά Α, νομίζω έτσι είναι να κάτσει και πάλι δεν το σφίγγουμε κάπου και δεν ξέρω τώρα τι άλλο θα είναι να μπει εδώ πάνω και πόσο θα, θα κρατήσει να το βγάλω ή να το πιέσω ακόμα λίγο μπά και κάτσει λίγο καλύτερα. Όχι, άλλο δεν θα κάτσει. Οπότε για να μην το σπάσω, δεν θα το πιέσω άλλο. Συνεχίζουμε στο 13D βήμα. Όπου μαζί να παίρνουμε αυτό και πού το βάζουμε αυτό. Α, αυτό το βάζουμε εδώ. Και αυτό που βλέπετε έχει αρκετά κουμποτά του κομμάτια. Και φοβάμαι πώ θα κρατήσουν αυτά. Γιατί και αυτό έχει συγκεκριμένη οπή εδώ. Και εδώ έχει ένα. Όπω είναι, έχει μια μικρή έτσι εξοχή, εδώ μια μικρή προεξοχή εδώ για να μπει και αυτό με συγκεκριμένο τρόπο και απλά το βάζουμε εδώ. Ακολουθούμε ακριβώ όπω είναι αυτό. Όπου, έλα, μπε και εσύ, ναι, αυτό φαίνεται να μπει και καλά. Αυτό φαίνεται να μπει και καλούτσικα. Και τώρα, τώρα έρχεται η ώρα να το παντρέψουμε με το. Ναι, 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 τώρα έρχεται η πολύ ωραία ώρα να παντρέψουμε αυτά τα δύο κομμάτια. Όπου πώ τα βάζει, ε, από εδώ, από εδώ νομίζω τα βάζει. Ε, κατά ποιο τρόπο. Α, έλα, ρε! φαίνονταν αυτό. Ναι, αυτό είναι να μπει έτσι εδώ. Οκ, okay, σε αυτή την τρύπα. Και μάλλον εδώ θα βάλουμε και βίδα. Αλλά πώ θα τη βάλουμε τη βίδα, όπου θα την περάσουμε, ρε, μέσα από τι τρύπε αυτέ. Όχι, έχει βίδα... Α, από εδώ κάτω νομίζω το δείχνει. Ναι, ναι, από εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Αν δείτε που έχει μια τρύπα, Βλέπετε εκείνη την τρύπα. Θα βάλουμε το κατσαβίδι και τη βίδα εδώ μέσα. Για να το σφίξουμε. Οκ, okay. και αυτό κάποιο δεν μπορεί να το βάλει λάθο. Δεν θα τον αφήσει να το βάλει κάποιον λάθο. Και τι έκανα πάλι, έλα ρε φιλέ. Έσπασα αυτό που το είχαμε ξανασπάσει και το είχα κολλήσει. Θέλει προσοχή, οπότε αυτό θα το ξανακολλήσω μετά. Εδώ πίσω που είχε ε, για το λάδι που ήταν το λαδιού, το τέλο πάντων όπου θα το ξανακολλήσω μετά. Δεν πειράζει, αυτό έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει. Εδώ και από πού να το πιάσουμε, ε, να μην σπάσουμε κομμάτια. Πάλι φοβάμαι να μην σπάσω κομμάτια γιατί τώρα πριν που φαίνονταν η τρύπα μέσα εδώ, τώρα δεν φαίνεται. Και τώρα θα χρειαστούμε μια από τις βίδες όπου είχαμε βάλει, έλα, τις βίδες όπου είχαμε που μας περίσσευαν και πως θα τη βάλεις τώρα εδώ μέσα, πω. θα είναι περίεργο, γιατί τώρα έτσι και μέσα που είναι χωμένο αυτό και μέσα που μας θέλει να το βάζουμε θα είναι λίγο περίεργο, άμα μπει όμω μια καλά, εδώ, για να βάλουμε και τη βίδα, πως την βάζεις τώρα τη βίδα μέσα εκεί και μόλις μια βίδα όλο αυτό το κομμάτι, θα το ήθελα λίγο καλύτερο Ίσως λίγο καλύτερο σημείο να είχε τη βίδα. Είσαι λίγο καλύτερο, όχι να χρησιμοποιήσω άλλο κατσαβίδι. Ε, δεν με βολεύει το δικό του αυτό που έδωσε. Γιατί έχει λίγο λεπτό κεφάλι. Και πώ θα το πιάσουμε τώρα. Καλύτερα να το κρατάει κάποιο έτσι. Και να έρθει και να κουμπώσει τη βίδα μέσα εδώ. Θέλει προσοχή. Έχει το κενό που έχει είναι καλό. Δεν είναι, δεν είναι άσχημο κενό. Δηλαδή μπορεί κάποιο να χώσει κατσαβίδι μέσα και να το σφίξει κανονικά. Αλλά θέλει προσοχή στο σφίξιμο, όχι και πάρα πολύ. Σφίξιμο τώρα φαίνεται να άσκησε κομπλέ. Είναι μόλι μια βίδα και σε πλαστικό. Το ήθελα λίγο ίσω πιο ενισχυμένο, αλλά τέλο πάντων. Τώρα φαίνεται να έκατσε. Ούτε κάποιο τζόγο βλέπω, ούτε να παίζει κάτι. Όχι, μια χαρούλα το βλέπω. Και τώρα τι μα βάζει να κάνουμε. Α, τώρα μα φέρνει αυτό. Όπω αυτό θα βάλουμε καμιά βίδα. Δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο το βάζει αυτό. Αυτό το βάζει κατά αυτόν τον τρόπο όπου, α, έλα ρε, και αυτό έχει συγκεκριμένο σημείο όπου θα μπει εδώ μέσα. Ναι, απλά θέλει προσοχή στην ουσία αυτό το κομμάτι, το χοντρό κομμάτι να μπει σε αυτή την τρύπα. Εδώ πέρα, κατά αυτόν τον τρόπο, απλά περάσετε προ τα πίσω. Προσοχή να μην σπάσουμε κάτι, γιατί έχει τόσο λεπτούτσικα κομμάτια εδώ. Όπου το βλέπω εγώ να σπάμε όλο και κάτι τώρα, αλλά τέλο πάντων. Εδώ, κάπω έτσι. Και δεν βάζουμε βίδα εδώ, ρε Δεν μπορεί να μην δε βάζουμε βίδα. Βάζουμε όντω και βάζουμε βίδα εδώ, ναι, από αυτέ που είχαμε που λέμε όπου νομίζω τελειώσαμε και με αυτέ. Μπήκαν και αυτέ οι βίδε. Τώρα δεν έχουμε καβάντζα βίδε. Έλα, ρε φίλο, Παντρεύουμε κομμάτια γιατί τα είχα πολύ σκόρπια έτσι μέσα στο σιρτάρι τέλο πάντων και μου αρέσει αυτό. Όπου μα βάζει να παντρέψουμε κομμάτια. Μία βίδα μόλι από αυτέ που είχαμε εδώ, σε αυτή την τρύπα. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ούτε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Προσοχή όμω, <laughs> τι πιέζει ο καθένα και τι βάζει. Γιατί το βλέπω λίγο το βλέπω λίγο και κάτι και άλλο έσπασα ρε Και κάτι ακόμα έσπασα Έλα ρε φίλε αυτό τώρα από πού το έσπασα Αυτό πρέπει να το έσπασα Δεν ξέρω από πού Αλλά και αυτό το έσπασα και αυτό θα το κολλήσω Θέλει πω όχι να έχουμε σπάσει σήμερα δύο κομμάτια Λοιπόν πού είναι ρε Πού βάζαμε τη βίδα τώρα και σκάλωσα Εδώ πίσω Εδώ πίσω όπου... Θέλω να δω πού έσπασε εκείνο Γιατί όχι okay, με κόλλα μοντελισμού θα το κολλήσουμε κανονικά Πες να το έσπασα από εδώ πάνω τίποτα. Ή από εδώ, όχι από πού να έσπασε τώρα αυτό. πού ήταν αυτό και έσπασε. Το βρήκα από πού έσπασε, ήταν από εδώ. Τώρα με λίγο κόλλα μοντελισμού το ξανάβαλα. Αλλά δεν μου άρεσε όπω μπήκε. Πού είναι, είχα χρησιμοποιήσει και το τσιμπιδάκι εδώ. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο έσπασε. Ε, τώρα με λίγο κόλλα μοντελισμού φαίνεται να πιαστά. Αλλά δεν πρέπει να πιασεί και πολύ καλά. Οπότε, μάλλον με κόλλα στη μη θα πρέπει να γίνει. Για την ώρα θα τα αφήσω έτσι ε, και θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε όμω τώρα αφού βιδώσαμε και εκείνο στην άκρη εδώ τώρα μας θέλει να βάζουμε ε, αυτό όπου και αυτό φαίνεται ωραίο κομμάτι ήρθε η ώρα του να μπει και αυτό κατά ποιο τρόπο όμως α, εδώ σε αυτό το χοντρό, στη χοντρή βίδα εδώ, στη χοντρή τρύπα μάλλον εδώ θα μπει αυτό το χοντρό κομμάτι και εδώ μέσα θα, θα έρθει να κουμπώσει αυτό όπου και αυτό είναι έτσι φαρδί Εντάξει φαίνεται σαν τροχαλία αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη τροχαλία και φοβάμαι οπότε να το πιάσω ρε. Παντού κάτι εξέχει, τέλος πάντων Παντού κάτι θα μας εξέχει Έλα Πως θα μπει τώρα αυτό εκεί Επειδή είναι έτσι λίγο περίεργο και τώρα πάλι κάτι θα σπάσουμε Όχι δεν θα σπάσουμε τίποτα Θα μπει αυτό εδώ Και θα τελειώνει η υπόθεση Εδώ από αυτό γιατί παίζει τόσο Α αυτό τίποτα απλά Ήταν να μπει έτσι εδώ και αυτό δεν μου άρεσε ιδιαίτερα Γιατί ίσω δεν είχε μπει καλά καλά Α, να το εδώ Τώρα πέρασε λίγο καλύτερα το χρυσό κομμάτι Οπότε τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα μπει καλύτερα ναι, εδώ. Κάπω έτσι. Τώρα έχουμε κάνει και αυτό. Ένα ρε φίλε. Πήρε μορφή και πήρε μπρο η συλλογή. Πρακτικά το μόνο που δεν μα βάζει να βάζουμε κάπου είναι αυτό. Ναι, αυτό δεν βλέπω να μπαίνει κάπου τουλάχιστον σήμερα. Εντάξει, όλα τα άλλα όμω που είχαμε τα βάλαμε κάπου. Αυτό που θα μπορούσε να μπαίνει. Σε αυτό πιστεύω κάπου εδώ κάποια στιγμή θα μπει κάτι τέτοιο εδώ. Κάτι τέτοιο πιστεύω εδώ, αλλά θα χρειαστεί και κάποιο ακόμα κομμάτι λογικά. Ε, τι άλλο μα δίνει τώρα να κάνουμε, το τελευταίο που μα βάζει είναι. Α, έρχομαστε και βάζουμε αυτό το καρμπιλατέρ με τι ολυνώσει. Όπου εδώ πάνω σε αυτέ τι δύο τρύπε είναι να μπει, νομίζω ναι. Και έχει και αυτό συγκεκριμένη θέση. Απλά θα το κρατήσουμε τον ίδιο τρόπο. Βάμε να μην ξανασπάσω εκείνο. Βασικά τι να μην το ξανασπάσω, το σπάσαμε ήδη. Απλά έτσι τώρα δεν νομίζω να το σώζουμε και ιδιαίτερα. Μόνο με κόλα στιγμή, ίσω κάποια στιγμή κόλα πιο ισχυρή κόλλα τέλο πάντων. Ε, Όπω είναι τώρα αυτό, από, αριστερή, από αριστερά, από δεξιά μεριά να είναι τρύπα και από αριστερά να είναι εδώ το σαπιράκι που έχει τέλο πάντων. Για να μπει και αυτό. Αλλά γιατί δεν το βλέπω να θέλει να μπει. Να το μπει και τώρα μπει και καλά. Και ευτυχώ δεν σπάσαμε τίποτα. Ακόμα ένα κομμάτι όπου μπαίνει έτσι κουμποτά πάνω. Τζόγο που έχει τώρα εδώ κάτω. Τέλο πάντων. Εδώ πέρα και τώρα τι μας θέλει να κάνουμε Ου, Τώρα μας θέλει περίεργα πραγματάκια να βάζουμε Αυτό εδώ μας θέλει να το περνάμε εδώ Α, το μακρύ κομμάτι θέλει να το περάσει μέσα από εδώ Οπότε τώρα το μακρύ κομμάτι που είναι από αριστερά Πρακτικά το στέλνει από αριστερά και το κουμπώνει Πού το κουμπώνει Πάνω στο χρυσό κομμάτι Ναι, πάνω εδώ Το αριστερό κομμάτι που είναι το πιο μακρύ Τη ε, ε, σωλήνα, ερχόμαστε και το κουμπώνουμε πάνω εδώ. Αλλά το περάσουμε μέσα από αυτό εδώ το γατζάκι ε, Θα γίνει Πιστεύω, εντάξει θα χρειαστεί λίγο ένα τσιμπιδάκι Ή κάτι τέτοιο για να έρθει και να περάσει ε, εδώ Τώρα πέρασε, δεν ξέρω αν χρειάζεται τόσο συχτά να είναι Για να το κουμπώσουμε εδώ κάτω Έλα Μπες ρε Δες το δεν θέλει να κουμπώσει κάτω Από ε, το γατζάκι μέσα το περάσαμε σχετικά κομπλέ αλλά εδώ κάτω δεν θέλει να μα μπει. Μπε, μπε, μπήκε, μπήκε. Ναι, και το έχουμε γρατζουνίσει, το έχουμε φάει λίγο. Αλλά τέλος πάντων. Εδώ είναι το εύκολο κομμάτι και τώρα το άλλο μα θέλει να το περνάμε μέσα από μέσα ή από πάνω. Όχι από πάνω, λογικά. Από πάνω το φέρνουμε το μικρό κομμάτι και το κουμπώνουμε πάνω εδώ. Σε αυτό εδώ το πυράκι. Σε αυτό το σημείο εδώ. Φαίνονται, στι οδηγίε φαίνεται αρκετά καλά. Δεν θα ζοριστεί κάποιο ιδιαίτερα. Δηλαδή και τώρα και από μένα να μην το βλέπετε ακριβώ. Αν και νομίζω όσο είναι να φανεί, φαίνεται. Όπω το δείχνει τώρα, το δείχνει τουλάχιστον να το περνάει από πάνω. Όχι από μέσα. Εντάξει, τώρα γράψει από μέσα αν θέλει να το περάσει. Αλλά τέλο πάντων, ε, αυτά για σήμερα νομίζω. Ναι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Ωραίο, Ωραίο το εύχο. Δέσαμε αρκετά κομμάτια, μου άρεσε. Με απογοητεύει λίγο που τα περισσότερα κουμπώνουνε πάνω και πολύ λίγα σφίγγουνε με βίδε κανονικά. Δηλαδή τα περισσότερα πάνω έρχονται και μπαίνουν κουμποτά. Οπότε όλα αυτά τα φοβάμαι, αλλά να πει δεν είναι να το παίξουν εκεί ιδιαίτερα, να το πιάνουμε, να το κάνουμε κι αυτά. Και αυτό φαίνεται να κράτησε εκεί, οπότε μπορεί και να μην το πειράξω που σπάσαμε. Ε, ωραίο. Ωραίο, κάναμε δουλίτσα και πήρε και σχήμα. Βλέπετε, έχουμε φτιάξει εδώ τώρα ενώσαμε σασμάν, συμπλέκτε, κυκλοφορητέ, αυτά, τροχαλίε, πάνω, βάλουμε πολύ πράγμα. Κάναμε αρκετή δουλίτσα εδώ και μ' αρέσει. Φαίνεται ότι έχει αυτό αρκετή λεπτομέρεια. Παρόλο που είναι παλιά συλλογή είναι λίγο πλαστικά αυτά, έχει αρκετή λεπτομέρεια μέσα και αρκετή δουλίτσα. Καλωδιάκια, τέτοια. Οκ. Okay. Εδώ αυτό δεν ξέρω πού θα μπει όταν έρθει η ώρα του. Γιατί σαν να το βλέπω, λέτε αυτό να ήταν κάπου εσεί. Όχι έτσι μα το δείχνει, αλλά πάνω σαν είναι γεμάτο. Σαν να μην έχει τρύπα πάνω. Δεν ξέρω όμω, χρειαστεί λίγο κοψιματάκια αυτά. αυτά. Ε, θα δούμε. Αυτά, ξεκινάμε με αυτό γιατί είχαμε λίγο φτιάξιμο και λίγο έτσι ιδιαίτερο φτιάξιμο. Εντάξει, κάναμε δουλίτσα. Οπότε ξεκινάμε με αυτό για σήμερα. Λίγο πιο μετά θα δούμε κόμιξ, μάλλον και έντομα. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο σουκού, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όλοι. Και ό,τι χρειάζεστε εννοείται και ό,τι θέλετε να πούμε, μου από κάτω στα σχόλια του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι, και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.